γεννητζούμαστε εδώ στο στούντιο προκειμένου να δούμε τις αντιδράσεις και το τι έχει προκύψει όλη την τελευταία εβδομάδα σχετικά με το έργο το οποίο θα γίνει, το μεγάλο έργο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε διαφωνίες, έχουμε παράλληλα και ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να ξεκινήσει. Πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα? Έχουμε και μια αντίδραση των αθλητικών σωματείων που είναι ένα πολύ θετικό γεγονός. Δηλαδή κάποιοι φορείς αποφάσισαν ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγουν και να φωνάξουν. Και έχουμε και μια διοργάνωση συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ειρηνικότατη αύριο το απόγευμα στο Ιωνικό. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε αυτό κάθε φορά. Να λέμε ειρηνικότατη. Οι διαμαρτυρίες ειρηνικές είναι. Τι είναι διαμαρτυρίες? Παίρνουμε τα όπλα και πηγαίνουμε στους δρόμους. Θεωρώ δηλαδή ότι. Ότι είναι πλεονασμός δηλαδή. Πρέπει να μην το λέμε πια αυτό. Η ειρηνική διαμαρτυρία. Οι διαμαρτυρίες είναι ειρηνικές. Άλλα πράγματα δεν είναι ειρηνικά. Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ τώρα γίνεται ένα μεγάλο έργο στην ουσία αλλαγή τη στέντα στο κολυμβητήριο. Και την ίδια στιγμή σηματοδοτεί και την ανάγκη να γίνει η αρχή μιας δεύτερης πισίνας. Διότι τώρα μάλλον όλοι συνειδητοποιούν, μπορεί ακόμα και τα σωματεία τα ίδια, ότι δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Το κολυμβητήριο δεν είναι γήπεδο που χαλάει το γήπεδο των Καριών, ας πούμε, και πας στο άλλο χωριό που είναι δίπλα. Να γίνει εκεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας. Το κολυμβητήριο είναι ένας χώρος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική, έτσι όπως φάνηκε. Είναι ένα το κολυμβητήριο. Επίσης, να συνειδητοποιήσουμε ότι στα περισσότερα μέρη του κόσμου τα κολυμβητήρια, τα θερμενόμενα κολυμβητήρια μάλιστα, είναι ανοιχτά, δεν είναι κλειστά. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε ένα κλειστό κολυμβητήριο δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε άλλο ένα κλειστό. Μπορεί να υπάρχει εναλλακτική τη ανοιχτή πισίνα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μία πισίνα δίπλα, η οποία ονομάστηκε καταδυτήριο και είναι καταδυτήριο, η οποία ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που φτιάξανε το κολυμβητήριο είχαν λοιπόν την εναλλακτική λύση. Είχαν προβλέψει ότι μπορεί να χρειαστεί. Αν εμείς δεν την είχαμε ποτέ χρησιμοποιήσει και αν εμείς πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα, είχαμε εφησυχάσει στην ύπαρξη της μίας και μόνο πισίνας και του κολυμβητηρίου, αυτό που έγινε τώρα δείχνει ότι είχαμε λάθος. Άρα λοιπόν, νομίζω και επειδή τα πράγματα αυτά δεν είναι εύκολα, είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, ότι θα και πρέπει. Κοστοβόρα. Βεβαίως. Και κοστοβόρα. Θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση, ο σχεδιασμός για τη λειτουργία του δεύτερου, της δεύτερης πισίνας, του δεύτερου χώρου άθλησης για τα σωματεία και τους αθλητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό αυτού του είδους. Είναι κρίμα να γίνεται τέτοια δουλειά στο κολυμβητήριο, δηλαδή να γίνεται τέντα, να γίνονται υποδομές. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το κολυμβητήριο πάλι. Η υποδομή ξενοδοχειακή δίπλα που γίνεται. Οι ξενώνες που φτιάχνονται. Οι ξενώνες. Και την ίδια στιγμή να λέμε ότι είμαστε με ένα αυτοκίνητο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ρεζέρβα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή και η ρεζέρβα που την κουβαλάει μαζί σου όλο τον χρόνο και δεν την χρησιμοποιεί ποτέ. Κάποια στιγμή αυτή η ρετζέρβα σε σώζει. Αυτό λοιπόν δεν υπήρξε αυτή την περίπτωση. Και είναι ευκαιρία τώρα να αρχίσει η κουβέντα και ο σχεδιασμός για ένα έργο δεύτερο που να έχει σχέση με την πισίνα. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, ότι σε άλλα μέρη του κόσμου οι πισίνες είναι θερμενόμενες ανοιχτές. Υπήρχε μια ωραιότατη πισίνα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου συζητάει για να δεις εγκαταστάσεις, μην κολλάμε στο Ιωνικό. Δεν υπάρχει κάτι εναλλακτικό. Το εναλλακτικό μπορεί να είναι στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Το εναλλακτικό μπορεί να είναι στην ΠΕΚΕΒ, στον δρόμο του ΛΟ. Μην κολλάμε ότι πρέπει να είναι στο ίδιο σημείο. Στον χώρο που έχουμε συνηθίσει. Φάνηκε καθαρά ότι πάμε τόσο καιρό χωρίς ρεζέρβα. Επίσης, φάνηκε καθαρά αυτό που άκουγε και από τους προπονητές σήμερα, το πόσο κόσμος έχει ασχοληθεί πολύ περισσότερο με το κομμάτι του ναυτοαθλητισμού, πόσο κόσμος επισκέπτεται την πισίνα, σωματεία, παιδιά, πάνω από τεχνική κολύμβηση. Δηλαδή, φάνηκε το κολυμβητήριο ότι κάνει μια τεράστια δουλειά. Οπότε η εναλλακτική είναι ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη. Δεν είναι μόνο τα σωματεία τα μεγάλα και οι αγώνες πόλο που έχουμε συνηθίσει. Εγώ προσωπικά το συνειδητοποίησα αυτό όταν ήρθε η αλήθεια στη Λευκονιά. Εκεί λοιπόν είδα ξαφνικά ότι το κολυμβητήριο δεν ήταν ο χώρος που εγώ, για παράδειγμα, πήγαινα να δω μια φορά σε τόσο ένα αγώνα του Ναυτικού Ομιλού. Είναι ένα ζωντανός χώρος κάθε μέρα. Μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους, εκατοντάδες παιδιά που αθλούνται για ένα χώρο άθλησης και
από τα λίγα κλειστά κολυμπητήρια στην Ελλάδα. Αυτό τόνισαν και οι προπονητές. Μπράβο. Και οι προπονητές. Επαναλαμβάνω. Είναι σαν να έχεις Mercedes, για να πω μια έτσι μάρκα η οποία είναι ακριβή. Ακριβό είναι και το Ιωνικό. Μπράβο, ναι, και, να, και να μην έχεις ρεζέρβα. Δεν γίνεται να μην έχεις. Πρέπει να έχεις ρεζέρβα. Το πάθημα να μας γίνει μάθημα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.